εστιάσουμε. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα εδώ νωρίτερα, δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσατε. Ένα από αυτά ήταν η προσπάθεια να πιστεί το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει στα βαρέα και αρθυγινά και τους νοσηλευτές των δημοσίων νοσοκομείων. Γιατί είναι του ιδιωτικού τομέα. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα κανένας υπουργός, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε και ο δικός σας, ο κύριος Τσακαλώτος, ούτε ο κύριος Τουρνάρας, ούτε κανένας, δεν φρόντισε να το κάνει αυτό παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι αρμόδιοι Υπουργοί Υγείας. Αυτό είναι ευθύνη και του Υπουργείου Εργασίας, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να το αλλάξει γιατί δεν έχει να κάνει με το δημόσιο. Μπορεί να το εισηγηθεί όμως. Ναι, εντάξει, θα το εισηγηθεί. Άμα δεν υπογράψει, έχουν τα λεφτά στο σιρτάρι, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, συμφωνώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν και τη μάχη της πρώτης γραμμής, αλλά και συνολικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Άρα, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει η ένταξη. Νομίζω ότι δεν κοστίζει και κάτι ιδιαίτερο δημοσιονομικά, οπότε είναι μάλλον αυτό. Να σας πω κάτι, κυρία Αχτσιόγλου. Επειδή άκουσα και τον κύριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα, μερικά πράγματα, όπως η ζωή μας, δεν κοστολογείται, ξέρετε. Έχετε δίκιο, έτσι. Και πρέπει αυτό να περνάμε το Ρουβίκονα και να πάμε στην άλλη πλευρά, όπως έκανε και ο Κέσσαρας με τις λεγιώνες του, για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάνει 5 δραχμές αυτό, κάνει 3 δραχμές αυτό. Θα έχω πεθάνει εγώ. Κάτσε εσύ να κάνεις λογαριασμό μετά, κύριε. Τώρα θέλω να μου πείτε τα σημεία, γιατί εξήγηλε ένα πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας, ένα πρόγραμμα το οποίο θα έλεγα ότι είχε μια θετική υποδοχή. Δεν μπορώ να πω ότι έτσι δεν ήταν. Από όλους λίγο πολύ. Εδώ ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Και το λέω χαρακτηριστικά, ήταν χρόνια δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σκληρός με τα μνημόνια. Και βουλευτής. Είχε συγκρουστεί και με το. Και είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει με σημασία. Είπε ότι αυτά τα μέτρα είναι λογικά που είπε ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι κάτι παράλογο και οφείλει η κυβέρνηση πολλά να τα κάνει από αυτά. Τι θέλω να μου πείτε όμως. Θέλω να μου πείτε τα έξτρα μέτρα που προτείνετε. Τα ξεχωριστά. Γιατί κάποια μπορεί να συμπίπτουν, κάποια είναι παρόμοια κτλ. Θέλω να μου πείτε αυτό το ξεχωριστό πακέτο που λέτε εσείς ότι πρέπει να δοθεί στο ελληνικό λαό, ποιο είναι. Με δύο κουβέντες, γιατί τηλεοπτικά δεν έχουμε και άπλετο κόμμα. Ναι, η μεγάλη διαφορά είναι ότι εμείς μιλάμε για ένα πακέτο που θα πρέπει να ληφθεί τώρα, να είναι δηλαδή εμπροστοβαρές. Τώρα να είναι δηλαδή, γενναίο, αυτή την περίοδο, ναι. Άμεσα. Να είναι γενναίο δημοσιονομικά. Δηλαδή η πρότασή μας είναι για ένα πακέτο 26 δισεκατομμυρίων, είναι 14% του ΑΕΠ. Δεν έχει καμία σχέση με τα δημοσιονομικά μέτρα που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η ποιότητα, άρα το μέγεθος του πακέτου είναι πολύ διαφορετικό. Η ποιότητα του, γιατί συνδέεται με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας απολύτως και όχι με αναστολές, εκπεριτροπής εργασίας κτλ. Άρα είναι και το ζήτημα του χρόνου. Το να ληφθεί δηλαδή τώρα εμπροστοβαρός και όχι με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας και συμπληρώνουμε. Έχετε συνυπολογίσει σε αυτό, κυρία Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Και ποιος δεν το θέλει βέβαια, αλλά το ερώτημα το εξής, ότι δεν θα πρέπει να υπολογιστεί και στις δικές σας εξαγγελίες το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση υγειονομική για το πότε θα τελειώσει. Γιατί αν αργήσει αυτό και δώσουμε όλα τα μέτρα τώρα, μετά τι θα κάνουμε. Μετά θα ξεμείνουμε. Και το λέω πολύ λαϊκά και πολύ απλά, πολύ απλουστευμένα και απλοϊκά ενδεχομένως για κάποιους, αλλά είναι ένα ερώτημα που πολλοί το έχουν θέσει αυτό. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Η άποψη δική μας αλλά και όλων των οικονομολόγων πια στον κόσμο είναι ότι όταν είναι προδιαγεγραμμένη η ύφεση, και τώρα είναι προδιαγεγραμμένη η ύφεση, δεδομένο, πρέπει να λαμβάνεις εμπροστοβαρός ένα ισχυρό πακέτο μέτρων, όπου το κράτος να βάζει το χέρι στην τσέπη ουσιαστικά και να υποστηρίζει χρηματοδοτικά την αγορά, επιχειρήσεις και εργαζόμενους δηλαδή και τους δύο πόλους, για να μπορέσεις να προλάβεις τις συνέπειες. Είναι σωστό αυτό, αν περιμένεις να αρχίσουν να σκάνε οι συνέπειες. Ένα λεπτό όμως, ένα λεπτό. Αυτό σωστό. Σωστό είναι, αλλά από την άλλη μεριά σου λέει ο άλλος θα χρησιμοποιήσουμε το μαξιλάρι που αφήσατε εσείς. Θα βάλουμε χέρι σε αυτά τα λεφτά. Ρωτάω. Ναι, η πρότασή μας εμάς είναι ξεκάθαρα να χρησιμοποιηθεί και μέρος του μαξιλαριού. Και το θα εξηγήσω πόσο ποσοστό γιατί. Από το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι από συνολικά αυτό. Είναι 35 δις, ναι. Είναι 37 δις. 37. Τα 16,5 είναι κλειδωμένα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα μιλάμε για ένα κονδύλι διαθέσιμο των 20 δισεκατομμυρίων. Μπορεί ένα σημαντικό τμήμα αυτού να χρησιμοποιηθεί και κατά τη γνώμη μας πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, του ελληνικού δημοσίου. Είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να δαπανηθούν. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημά μας σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία που δεν έχουν τέτοιο μαξιλάρι. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Θα τα πείτε όλα, θα κάνετε ερωτήσεις τώρα. Μία φράση να πω μόνο σε αυτό. Ναι, για να αρχίσουν οι ερωτήσεις από τους συναδέλφους μου εδώ.
ότι εμείς αυτή τη στιγμή για να δαπανίσουμε δεν χρειάζεται να δανειστούμε. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με την Ισπανία και την Ιταλία. Αν δεν κάνουμε η Ιταλία, χρήση κυρία Αρτσόγλου, η Ιταλία θέλει 750 δις για να συνέλθει. Μιλάμε για τρομακτή νούμερα τώρα που είναι ασύλληπτα. Δεν το συζητάω. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ δηλαδή. Για μισό λεπτό τώρα, γιατί θέλει ο κύριος Μονεμβασιώτης ερωτήσεις, ο Νίκος Παγιωτόπουλος και η Λίδα Ιμπόλα. Πολύ σωστά λέτε, κύριε Αξιόγλου, ότι οι άνθρωποι της οικονομίας λένε ότι όταν έχεις μπροστά σου μια προδιαγεγραμμένη ύφεση, τότε πρέπει να ρίξεις χρήματα για να μπορέσεις να κάνεις το ανάχωμα. Αυτό όμως το λένε οι άνθρωποι της οικονομίας όταν η αγορά λειτουργεί κανονικά. Όταν είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, όταν οι επιχειρήσεις δουλεύουν, όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν το μισθό τους και τον ξοδεύουν κανονικά σε όλα τα καταστήματα και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία για αντισηπτικά. Αυτή τη στιγμή, αν αυτό το ποσό πέσει μέσα στο βαρέλι που φαίνεται να έχει μία τρύπα που δεν ξέρει πότε θα κλείσει. Οι επιστήμονες θα μας πούνε πότε αυτό το πράγμα θα αρχίσει να μας ξαναφέρνει σε μία κανονικότητα. Ενδεχομένως να μην έχει το αποτέλεσμα που λέει η θεωρία της οικονομίας, αλλά να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Να μας αφήσει στο τέλος, εκεί που λέει και ο κύριος Χατζής, χωρίς λεφτά όταν θα τα χρειαστούμε. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι ουσιαστικά δεν μιλάμε μόνο για το μέγεθος, μιλάμε και για το τι θα το κάνεις. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για το πόσα λεφτά θα δώσεις ως κράτος, τι θες να κάνεις με αυτά τα λεφτά. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι δύο πράγματα, για να μην μπω σε πολύ μεγάλη ανάλυση μέτρων επιμέρους. Στήριξη των μισθών των εργαζομένων πλήρως στον ιδιωτικό τομέα και όλων αυτών των ανθρώπων που είναι εξαλώς εργαζόμενοι. Για πόσο διάστημα. Εμείς στο πρόγραμμά μας λέμε για πλήρη κάλυψη των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τα τέλη Μαΐου, αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασης. Είναι κοστολογημένο αυτό, μιλάω για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Συνολικά είναι περίπου 2,7 δις το μήνα. Επομένως, αναλόγως κανείς μετά, αν χρειαστεί, δηλαδή αν έχουμε οξία κρίση, μπορεί να προσθέσει ένα μήνα ακόμη. Η διαθεσιμότητα των κονδυλίων είναι πολύ μεγάλη. Μιλάτε για 5,5 δις τώρα αυτό, έτσι. Ναι, αλλά η διαθεσιμότητα των κονδυλίων, η διαθέσιμη πόρη που έχει το κράτος αυτή τη στιγμή είναι 50 δις, για να μιλάω χοντρικά. Είναι 50 δις. Ναι. Δεν είναι μόνο το μαξιλάρι, είναι και χρήματα από τον ESM, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι και άλλοι πόροι πολύ συγκεκριμένοι που έχουμε καταγράψει. Αυτά είναι από δάνεια. Είναι 50 δις. Αυτά είναι δανεικά. Ναι, αλλά είναι και ένα σημαντικό τμήμα, τα 20 δις που δεν είναι δανεικά. Σαφώς, το είπαμε αυτό. Λέω ότι αυτό είναι γύρω στα 6 δις που είπατε δύο μήνες. Αυτό είναι το ένα και για τις επιχειρήσεις, παρακαλώ. Και για τις επιχειρήσεις μιλάμε για 3 δις άμεση ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη επιστρεπτέα. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Δηλαδή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν και πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές στη χώρα μας. Να έχουν μια άμεση ενίσχυση 3 δισεκατομμυρίων με κλαδικά κριτήρια, περισσότερα επιχειρήσεις για παράδειγμα του τουρισμού κτλ. Το κατάλαβα. Ναι. Και το δεύτερο σκέλος είναι οι εγγύησεις, Δηλαδή, τώρα δηλαδή, μου είπατε. Μου είπατε, εκτός από αυτά που είναι τα 10 δις που δίνει η κυβέρνηση, είναι αυτά αμέσως που άμα τα αφρίσεις είναι γύρω στα 9 δις, 10. Αυτά που μου είπατε τώρα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις και και οι εργαζόμενοι. Η άμεση ρευστότητα, η άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων ερωτήσεις στο πρόγραμμα μας είναι 3 δις. Ερωτήσεις. Σταύρο, ερωτήσεις. Να κάνει ερώτηση ο Σταύρος. Εμένα με ενδιαφέρει να μου πείτε για το κομμάτι των δανειοληπτών, έχετε πάρει κάποια πρόταση? Δηλαδή προτείνετε να παγώσουν, να κουρευτούν, να σβήσουν, να χαριστούν? Ποια είναι η πρότασή σας για αυτούς που έχουν θέμα με τις τράπεζες? Πάγωμα των τραπεζικών οφειλών. Οι τράπεζες, κοιτάξτε, θα πρέπει να σταθούν με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Μην το επεκτείνετε, να λέτε την απάντηση για να σας κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις. Για να γίνει. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά ο χρόνος δεν είναι. Έλα, Νίκο. Ερώτηση. Ναι, δεν θέλω εισηγήσεις. Όχι, δεν έχουμε εισηγήσει. Η ερώτηση είναι η εξής. Στον υπολογισμό που έχετε κάνει, και ακουμπάω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι δεν χρειάζεται να δανειστούμε, γιατί θα πάρουμε λεφτά από το μαξιλάρι. Όμως, δεδομένων δύο γεγονότων, ένα ότι το Eurogroup δεν βγαίνει σε απόφαση για να στηρίξει τις οικονομίες χωρίς πιστολιτική γραμμή και χωρίς μέτρα, και το δεύτερο ότι όλοι οι αναλυτές λένε ότι πάμε σε μια νέα κρίση χρέους. Αν αδειάσουμε το μαξιλάρι τώρα και αύριο η Ελλάδα χρειαστεί να πάρει δανεικά από τις αγορές, ποια είναι η ασφάλεια της χώρας? Σε συνθήκες χρεοκοπίας που μπορεί να ξαναβρεθούμε, δεν θα είναι χειρότερο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους?
Ένα μέρος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το μαξιλάρι με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Είπα ότι είναι αυτή τη στιγμή 20 δις η απόλυτη διαθεσιμότητα. Τα άλλα τα έχουμε κλειδωμένα για να αποπληρώνουμε το χρέος ούτως ή άλλως. Υπάρχουν εξτρά πηγές, όπως είναι τα 3,5 δις που παίρνουμε από την επιστροφή των ΑΜΦΑΣ και των SMBs. Είναι η ανακατεύθυνση συγκεκριμένων πόρων από το ΕΣΠΑ, πολύ συγκεκριμένων μετρημένων, που μας δίνουν επίσης μια δυνατότητα. Είναι τα 12 δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδίως για συνθήκες κορονοϊού. Όλα αυτά φτιάχνουν μια διαθεσιμότητα 50 δις, που είναι απολύτως ασφαλές να χρησιμοποιηθούν. Ωραία. Και πάλι η πρότασή μας είναι για το μισό, για 26, στην παρούσα φάση. Άρα βλέπετε ότι είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Άλλα ερωτήματα. 9 στα 10 από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν στο τώρα, αφορούν αυτό το δίμηνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μια επεξεργασία και για την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι πάμε πάλι σε αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη. Έχουμε πάλι την ύφεση μπροστά μας και δεν θα την έχουμε μόνο εμείς αυτή τη φορά για να συνδράμουν οι υπόλοιποι με όποιο τρόπο. Θα την έχει σύσσωμη η Ευρωζώνη. Υπάρχει κάτι για την επόμενη μέρα. Γιατί αν χαλάσουμε τα 20 δις για το τώρα, υπάρχει ένα κενό μετά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Όχι, όχι. Αυτό είναι, το πρόγραμμά μας είναι για το εξάμηνο. Να το διευκρινίσω εξ αρχής. Το πρόγραμμά μας είναι για το εξάμηνο. Τα 10 μέτρα, στην πραγματικότητα συνοψίζονται σε 10 μέτρα. Τα 10 μέτρα εκτείνονται σε εξάμηνο. Μόνο σε ό,τι αφορά την άμεση πληρωμή μισθών, την απόλυτη, το 100% της κάλυψης των μισθών, φτάνουμε μέχρι τον Μάιο οι υπολογισμοί μας, με δυνατότητα να επεκταθεί. Με βάση το κόστος που σας είπα. Αλλά το σύνολο των μέτρων που αφορούν επιχειρήσεις, που αφορούν οικοκυριά, που αφορούν τα χρέη προς τις τράπεζες και τις ρυθμίσεις, αυτό το σύνολο των μέτρων είναι για εξάμηνο. Μάλιστα. Το κοστολόγιο που σας έδωσε είναι για εξάμηνο το συνολικό, με την εξαίρεση των μισθών που είναι μέχρι τέλη Μαΐου. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλαμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας, όχι εμείς κυρίως, αλλά ο κόσμος, το τι είναι αυτό που λέτε, τι είναι αυτό που προτείνετε. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά. Το πιστεύω αυτό. Είναι πράγματα τα οποία θα κληθεί να τα κάνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να μην. Πολλά από αυτά θα τα. Πολλά θα τα υιοθετήσει ή θα τα κάνει, τα έχει προγραμματίσει. Μπορεί να μην το πει δημόσια, αλλά θα το κάνει στην πράξη. Δεν έχει σημασία. Εμάς δεν μας νοιάζει, θα πούνε δημόσια. Μας νοιάζει να γίνει στην πράξη. Και κυρίως στην πράξη θέλουμε να ικανοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Υπό ποια έννοια? Γιατί καταρχάς δεν υπάρχει εργαζόμενο χωρίς επιχείρηση. Άρα οι επιχειρήσεις, σωστά το είπατε, πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Και οι εργαζόμενοι όμως την επόμενη μέρα, κυρία Υπουργέ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν για να δουλέψει η αγορά. Αγοραστική, ακριβώς. Και οι άνεργοι να βρουν δουλειά. Γι' αυτό, κύριε Χατζή, μια φράση μόνο. Γι' αυτό, κύριε Χατζή, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τώρα. Γιατί αν δεν γίνουν τώρα τα μέτρα αυτά και αν τελειώσει η υγειονομική κρίση και ξεκινήσουν τα λουκέτα και μπούμε σε αυτό το σπιράλ, μετά και τα διπλάσια από αυτά που προτείνουμε να ξοδέψει η κυβέρνηση, που δεν θα τα έχει, δεν θα φτάνουν για να μπορέσουμε να κάνουμε την επαναφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Το ερώτημα είναι εδώ. Λεφτά υπάρχουν τώρα. Αύριο. Εντάξει, υπάρχει ένα κενό για την επόμενη μέρα. Εγώ νομίζω και στο σχεδιασμό ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσει καν αυτή η επόμενη. Πιο δύσκολη είναι η επόμενη μέρα. Πιο δύσκολη. Αλλά ελπίζω όμως ότι και στην Ευρώπη θα βρεθεί μια λύση. Συνήθως η Ευρώπη καταφέρνει και βρίσκει κάτι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Ότι δηλαδή όποιος